Κασόνας, Κιτζούλης Τέλιος, ο οποίος και τότε ήταν μέλος του ΔΣ Σίγμα, του Σωματείου Διευθυντικών Τεχνικών Υπαλλήλων Ελασσόνα. Κατά τη διάρκεια των εκθεσιών, μέλη της ΔΑΣ του Εργατικού Κέντρου Ελασσόνας διαπίστωσαν ότι την πρώτη μέρα των εκλογών οι εκλογές πραγματοποιούνταν χωρίς εφορευτική επιτροπή, ενώ τη δεύτερη μέρα μετά την παρέμβασή μας ως διαμαγείας εμφανίστηκε. Δεν πραγματοποιήθηκε γενική συνέλευση των μελών του Σωματείου, από την οποία έπρεπε να εκλεγούν τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής. Μάλιστα, όταν αντιπρόσωποι της ΔΑΣ τη δεύτερη μέρα των εκλογών πήγαν στο εργατικό κέντρο, η δικηγόρος κάλεσε την αστυνομία για να βάλει σε τάξη το μέλος του ΔΣ του Εργατικού Κέντρου Ελασσόνας και εκπρόσωπο της ΔΑΣ. Τίποτα από όλα αυτά, συνάδελφοι, δεν είναι πρωτοφανή. Το εν λόγω σωματείο, όπως και πολλά άλλα, αποτελούν ένα καραμπινάτο σωματείο σφραγίδα που ελέγχει με οψυχούσα παράταξη του Εργατικού Κέντρου Ελασσόνας. Ένα από τα παραμάγαζα του εργοδοτικού συνδικαλισμού για να βγάζει αντιπροσώπου στο Εργατικό Κέντρο, νοθεύοντας με αυτόν τον τρόπο τους πραγματικούς συσχετισμούς στο εργατικό κίνημα της περιοχής μας. Το σωματείο αυτό δεν υφίσταται πουθενά. Είναι ένα σωματείο φάντασμα. Για το λόγο αυτό έγινε παρέμβαση στη δικηγόρο που διενεργούσε τις εκλογές και κατατέθηκε ένσταση κατά της διαδικασίας από εκλεγμένο συνδικαλιστή της ΔΑΣ. Δεν αποτελούν για εμάς έκπληξη οι πρακτικές αυτές. Επιβεβαιώνονται και από αυτές τις ακαιρεσίες οι καταγγελίες της ΔΑΣ στα συνέδρια της ΔΣΕ για τον εκκλεισμό και την οθεία που επιδιώκουν οι κυβερνητικοί και εργοδοτικοί συνδικαλιστές για να παραμείνουν στις θέσεις τους και να κρατάνε τους εργαζόμενους μακριά από αγώνες και διεκδικήσεις στο άρμα και τις επιδιώξεις της εργοδοσίας. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες, κάθε τίμιο συνδικαλιστή, να μην επιτρέψουν τέτοιες εκκλειστικές διαδικασίες, να πάρουν την δίκη στα χέρια τους, ώστε να απαλλαγεί το συνδικαλιστικό κίνημα από αυτά τα βαρύδια της αναξιοπιστίας και του εκκλεισμού. Να παλέψουμε για ένα μαζικό, ταξικά προσανατολισμένο συνδικαλιστικό